Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Γενναιόδορη ομπρέλα προστασίας άνοιξε η κυβέρνηση για τους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν σε πληστηριασμό την πρώτη κατοικία τους. Καθώς κυβέρνηση και τραπεζίτες κατέληξαν σε συμφωνία για το νέο πλαίσιο προστασίας που θα αντικαταστεί στον νόμο Κατσέλη από την 1η Μαρτίου. Αντικειμενική αξία κινείται ως 250.000 ευρώ, υπόλοιπο δανείο 130.000 και οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ τα κριτήρια ένταξης. Να τονίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προστασίας θα προσφέρει επιδότηση από το δημόσιο έως 25 χρόνια για μια μικρότερη περίμετρο οφειλετών που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η δράση αυτή αφορά ανέργους που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Τέσσερις είναι, όπως όλα δείχνουν, οι ενδιαφερόμενοι για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που άνοικαν στην Babis Vovos, διεθνής τεχνική, το οποίο πουλάει η Alpha Bank και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της άλλοτε κρατεάς εταιρείας. Η αξία του χαρτοφυλακίου που έβγαλε προς πώληση η Alpha Bank υπολογίζεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόλις το πρώτο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που αναμένεται να αλλάξει χέρια εντός του 2019, καθώς φέτος αναμένεται να βγει στην αγορά μεγάλος αριθμός ακινήτων είτε από τα κόκκινα δάρια των τραπεζών είτε από επιχειρήσεις με σημαντική ακίνητη περιουσία που θέλουν να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα και με 653,22 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.